στα τέλη του Αυγούστου ή στις 28, ή πολύ κοντά σε αυτή την ημερομηνία όπως όλα δείχνουν, θα τελέσει στην Κρήτη το γάμο του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης με τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπεθ. Ο Στέφανος Κασελάκης φαίνεται ότι δεν ξεχνάει τους ισχυρούς δεσμούς που τον συνδέουν με το σκηνέ, εδώ όπου βρίσκεται και το πατρικό του πατέρα του. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή, αλήθεια είναι. Εντάξει, έχουμε θετικές εντυπώσεις. Η πρόθεση του Στέφανου Κασελάκη να παντρευτεί και στην Ελλάδα μετά το γάμο του στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέεται από τη μια με την πρόθεσή του που είχε εκφραστεί και στο παρελθόν για το γάμο του στη χώρα με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια στη βάση της ισότητας και από την άλλη με τη σύνδεση που έχει ο ίδιος με τον τόπο καταγωγής του που είναι η Κρήτη, τα Χανιά και πιο συγκεκριμένα ως σκηνές του Δήμου Πλατανιά. Μας καλέσει, θα παραβρεθούμε και θα εκτελέσουμε το μυστήριο όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Σε δημοτικό κατάστημα είναι η διαδικασία που λαμβάνει χώρα και θα χαρώ πάρα πολύ πως εφαρμόζουμε εμείς τον νόμο, όλοι οι νόμοι σε αυτή τη χώρα να εφαρμόζονται και να μην εστιάζουμε μόνο σε αυτά που έχουν έτσι ένα πικάντικο ενδιαφέρον. Μια χαρά, πολύ ωραία. Δεν έχουμε προβλήματα εμείς σε τέτοια πράγματα. Δεν το θεωρώ λογικό εγώ. Κατά την άποψή μου, τώρα ο καθένας κάνει ό,τι φαντάζεται. Η Κρήτη TV βρέθηκε στο σκηνέ, στο πατρικό της οικογένειας Κασελάκη. Το σπίτι που γεννήθηκε ο πατέρας και ο θείος του. Η συγχωριανία, όπως τόνισαν, έχει τύχει να συναντήσουν μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, ο Στέφανος Κασελάκης έγινε ευρέως γνωστός στους συγχωριανούς με την πρόθεσή του να συμμετέχει στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά με την προεδρία που ανέλαβε. Έχουμε συναντήσει τους συγγενείς του, είναι όλοι πολύ καλοί άνθρωποι. Και αναμένουμε με ανυπομονησία τη 28 Αυγούστου, έτσι δεν είναι? Τότε περιμένουμε. Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα και δεν μας πάει και πολύ καλά, αλλά αφού είναι θέληση δική του, να ζήσουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Τίποτα άλλο. Υπάρχει πιθανότητα να εκτελεστεί πολιτικός γάμος στο Σκηνέ, ένα χωριό μάλιστα που είναι και ιστορικό και μαρτυρικό στο Δήμο Πλατανιά, για τα τέλη Αυγούστου. Πέραν των πληροφοριών που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, εγώ δεν έχω καμιά διοικητική ή υπηρεσιακή ενημέρωση. Οι κάτοικοι του Σκηνέ σε ένα μεγάλο βαθμό αναμένουν το γάμο, που δεν θέλει πολύ φαντασία να σκεφτεί κάποιος ότι θα αποτελέσει το κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού για την περιοχή. Με το Δήμαρχο Πλατανιά, ωστόσο, μέχρι στιγμής, αν και οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή, όπως είπε το τελευταίο 24ωρο που έχει διαρρεύσει η είδηση, να εξηγεί ότι δεν έχει καμία πληροφορία. Από εσάς το πληροφορούμε και από συναδέλφους σας από τα εθνικά δίκτυα που έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά από κάποιο δημοσίευμα που υπήρχε σε μια εφημερίδα Lifestyle. Εμείς προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενημέρωση ούτε διοικητική, δηλαδή ότι κάποιος έχει ζητήσει πληροφορίες ή να λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να το απαστείλουμε. Ούτε εγώ ίδιος έχω δεχτεί κάποια επικοινωνία οποιοδήποτε μορφής προκειμένου να ενημερώσω. Πληροφορούμε από εσάς ότι υπάρχει πιθανότητα να εκτελεστεί πολιτικός γάμος στο Σκηνέ, ένα χωριό μάλιστα που είναι και ιστορικό και μαρτυρικό στο Δήμο Πλατανιά, για τα τέλη Αυγούστου. Πέραν των πληροφοριών που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, εγώ δεν έχω καμιά διοικητική ή υπηρεσιακή ενημέρωση. Η είδηση για το γάμο του στο νησί πάντως δεν έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία, αφού ο Στέφανος Κασελάκης έχει πει και έχει δείξει ότι η σύνδεσή του με την Κρήτη είναι δυνατή, καθώς όπως υπενθυμίζετε, από τα Χανιά έχει ξεκινήσει την εκστρατεία εν ώψη της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία του κόμματος, ενώ πολύ συχνά αναφέρει το νησί ως τόπο που αγαπάει ιδιαιτέρως. Με καλό να έρθει. Αν τον αποδεχτούμε, αφού είναι χωριανό μας,